Γεια σας. Πολλά από αυτά τα οποία θα παρουσιάσω όσο γίνεται σε σύντομο χρόνο έχουν ήδη υποθεί ή αναπτυχθεί σε προς τα προηγούμενα panels. Οπότε θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, δεχθείτε τα να τα ξανακούσετε ακόμα, αλλά κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα. Το πρίσμα των απόψεων του ΕΦΕΧ. Και ήθελα να σας πω ότι οι θέσεις του ΕΦΕΧ είναι δεοντολογικές θέσεις εκφρασμένες των μελών τους, οι οποίες ταυτόχρονα όμως έχουν και μια άλλη πηγή προέλευσης, πηγή η οποία είναι διάφορα σύγχρονα σχήματα πρόληψης, αντιμετώπισης, θεραπείας της υγείας. Όλο αυτό το μείγμα καθορίζουν τις θέσεις του ΕΦΕΧ, τις οποίες θα επιχειρήσω να σας τις παρουσιάσω όσο γίνεται πιο σύντομα. Πριν απ' όλα να συστηθούμε, ποιος είναι ο ΕΦΕΧ. Ο σύνδεσμος ΕΦΕΧ είναι ο σύνδεσμος των εταιριών φαρμάκων ευρείας χρήσεως. Ο σκοπός του ποιος είναι, υπηρετεί την ανάπτυξη και την προώθηση της αυτοθεραπείας στη χώρα μας σαν μοχλό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εκπροσωπείται από εταιρείες διεθνείς και ελληνικές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής, των ιατροτεχνολογικών, αλλά επίσης και των ομοιοπαθητικών προϊόντων. Σύνδεσμος είναι διαπιστευμένο μέλος τους αντίστοιχους συνδέσμους τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς, συγκεκριμένα της ASGP σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και της WSMI όσον αφορά τον παγκόσμιο οργανισμό. Τα μέλη μας στον ΕΦΕΧ οραματίζονται την ανάδειξη και την προώθηση της αυτοφροντίδας στη χώρα μας και σαν υπεύθυνο πυλώνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεύτερο όραμα είναι η προσφορά στην κοινωνία καινοτόμων, ασφαλών, αποτελεσματικών, μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Και τρίτο σκοπός είναι η ενδυνάμωση του ρόλου του φαρμακοποιού και την ανάδειξή του σε παράγοντα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μέσα από αυτές τις θέσεις πηγάζουν κάποιοι όροι οι οποίοι ακούγονται πολύ λίγο ή καθόλου και κάποιοι έχουν ακουστεί περισσότερο συγκεκριμένα. Από αυτή τη διαφάνεια, την προηγούμενη, γνωριστήκαμε με έναν όρο που λέγεται αυτοφροντίδα. Η αυτοφροντίδα, αν και επιχειρήθηκε ήδη να εξηγηθεί σε προηγούμενη ομιλία, δεν είναι τίποτα άλλο αλλά από το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ένας πολίτης για να διατηρήσει την υγεία του, να την κάνει καλύτερη, την ευεξία του και πιθανώς να την προστατεύσει και να την προλάβει από τίποτα που μπορεί να του συμβεί ή και να τη θεραπεύσει πιθανώς όταν ένα πρόβλημα είναι ήπιας υφής πρόβλημα. Μέσα από αυτή την αυτοφροντίδα υπάρχει ένα μικρότερο σκέλος που λέγεται αυτοθεραπεία. Την ονομάζουν αυτοθεραπεία από το self-medication. Η αυτοθεραπεία είναι συνίσταται στην επιλογή που θα κάνει ο πολίτης, στην επιλογή που θα κάνει για το κατάλληλο μη συνταγογραφούμενο φάρμακο. Η ομπρέλα γενικότερα είναι η αυτοφροντίδα, στην οποία υπάγεται και η αυτοθεραπεία. Ήδη ακούστηκε ένας τρίτος όρος τώρα, ο οποίος σε αυτόν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, γιατί τα τελευταία χρόνια γίνεται θόρυβος στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, άλλοτε θόρυβος σωστός, άλλοτε παραπλανητικός και σκόπιμα εσφαλμένος. Τι είναι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα? Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι φάρμακα, τα οποία τα έχει εγκρίνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ότι μπορούν να χορηγηθούν χωρίς την παρέμβαση του γιατρού. Ότι είναι βεβαίως αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα. Και επειδή χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή, μπορούν να διαφημιστούν απευθείας στο κοινό. Και επειδή ακριβώς απευθύνονται απευθείας στο κοινό και διαφημίζονται, από το 2010 τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα δεν αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση. Όπως είδατε πιθανώς από τις προηγούμενες διαφάνειες την εξαιρετική δουλειά των δύο αναλυτών που παρουσίασαν, το περίπου ένα 21% της φαρμακευτικής αγοράς ανήκει στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.
Γιατί θόρυβος για την αυτοθεραπεία, τι έχουμε να κερδίσουμε, ποια είναι τα ωφέλη της αυτοθεραπείας. Βεβαίως, τι είναι η αυτοθεραπεία, το λέει και η λέξη, προλαμβαίνει και ήθε και θεραπεύει σε πολλές περιπτώσεις συμπτώματα που παρουσιάζονται στον πολίτη που πιστεύει ότι είναι ασθενής ή μπορεί και να φοβάται ότι θα γίνει ασθενής, ήπιας υφής προβλήματα και τα οποία δεν χρειάζονται τη γιατρική παρέμβαση. Συμβάλλει επίσης στη λειτουργικότητα και βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Με ποιο τρόπο, ίσως είναι πολύ, ακούγεται σαν αφορισμός. Κι όμως πράγματι έτσι είναι, γιατί δίνεται η ευκαιρία να γίνεται μια ανακατανομή, εφόσον δεν αποζημιώνονται, να γίνει μια ανακατανομή των οικονομικών πόρων των ταμείων. Επίσης εξασφαλίζει εργατόρες χαμένες που θα χρειαζόντουσαν για να επισκεφθεί ο πολίτης τον γιατρό του, και αυτή η ανακατανομή όλων αυτών των ωφελημάτων έχει επιθετική επίδραση σε οποιοδήποτε σύστημα υγείας υπάρχει. Βεβαίως, ειδικά στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, όπου υπάρχουν πάρα πολλές απομακρυσμένες περιοχές, υπάρχουν νησιά που είναι απομακρυσμένα από το κέντρο, προφανώς η αυτοθεραπεία και η αυτοφροντίδα εξασφαλίζει στον πολίτη την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων όταν δεν υπάρχει εκεί δίπλα κάποιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή γιατρός. Να δώσουμε λίγη ένα νούμερο εμπορικό, έτσι, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε περισσότερο. Σε όλη τη φαρμακευτική αγορά στην Ευρώπη, η μισή φαρμακευτική αγορά σε συσκευασίες, όχι σε αξίες, σε συσκευασίες, γίνεται από τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αυτό μεταφραζόμενο σε αξίες είναι μονάχα το 16%. Και αυτό το καταλαβαίνετε λόγω της διαφοράς τιμής που υπάρχουν μεταξύ συνταγογραφουμένων και μη συνταγογραφουμένων. Κάτι ανάλογο υπάρχει και στη χώρα μας. Με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, ένα περίπου 21% της αγοράς σε συσκευασίες στη χώρα μας ανήκουν στα μη συφά και περίπου ένα 11% σε αξίες. Θα σας κουράσω, αλλά είναι χρήσιμα. Επειδή επιμένουμε πάρα πολύ στην αυτοθεραπεία και στην αυτοφροντίδα και τα ωφέλη που έχει, θα ήθελα να σας παρουσιάσω μερικά δεδομένα από άλλες χώρες σαν παραδείγματα. Και να πιάσουμε πρώτα τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν πάμε στην Ευρώπη, οι οποίες βεβαίως είναι ένας άλλος πλανήτης στον χώρο αυτό, αλλά όμως ενδεικτικά είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Παραδείγματος χάρη, μελέτη πάρα πολύ πρόσφατη στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε ότι η αγορά των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ωφελεί το οποιοδήποτε σύστημα υγείας που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες με πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Και έχουν βρει κιόλας ότι αν δαπανάτε ένα δολάριο στην αυτοθεραπεία, εξασφαλίζονται στην κοινωνική ασφάλιση 6 δολάρια. Βλέπετε τι ευεργετική επίδραση έχει στα οικονομικά ωφέλη. Ερχόμαστε στην Ευρώπη. Η πανευρωπαϊκή οργάνωση που στην οποία ανήκει ο ΕΦΕΧ σαν μέλος, η ASGP, πριν από μερικά χρόνια, αυτό είναι λίγο παλιότερη μελέτη, αλλά θα διαπιστωθεί αμέσως σε επόμενες διαφάνειες πόσο ισχύει ακόμα σύγχρονα σε άλλες χώρες. Μελετήθηκε σε 7 χώρες, οι 5 μεγάλες της Ευρώπης οι αγορές και άλλες 2 μικρότερες, όπως είναι το Βέλγιο και η Πορτογαλία. Μελετήθηκε ότι αν μεταφέρουν 5% των φαρμάκων των συνταγογραφούμενων που πληρούν τα κριτήρια όμως για να γίνουν μη συφά και γίνουν μη συφά, το όφελος σε αυτές τις χώρες στη φαρμακευτική δαπάνη ανέρχεται σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο, πριν πάμε σε αυτό, ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό νούμερο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη. Έχουν σε πολύ πρόσφατη μελέτη, είδαν ότι σε ένα χρόνο μέσα 51 εκατομμύρια επισκέψεις που γίνανε στους γιατρούς, στα κοινωνικά γιατρία, αφορούσαν ήπιες παθήσεις, που θα μπορούσε δηλαδή να μην πάει στο γιατρό. Αυτό δε απασχόλησε το χρόνο του γιατρού κατά 18%, κοντά στο 20%, δηλαδή διέθεσε ο γιατρός για να δει αυτές τους ασθενείς που ήρθανε. Για αυτές γράφτηκαν 52 εκατομμύρια συνταγές, οι οποίες κόστησαν κάπου κοντά στα 2 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Βλέπετε, όλα αυτά παρουσιάζονται για να υπογραμμίσουν την συμβολή των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή γενικότερα της αυτοφροντίδας, αν αρχίζει και βγαίνει από την προσοχή και τα χέρια του γιατρού.
Στο Βέλγιο, πανερχόμαστε στο μοντέλο αυτό και στις επόμενες δύο χώρες που θα δείτε. Το 5% αυτό της μετατροπής των φαρμάκων σε μη συφά έδειξε ότι θα μπορούσε σε βάθος χρόνου 5 ετών να εξασφαλιστούν 160 εκατομμύρια στη φαρμακευτική δαπάνη. Το ίδιο στην Ισπανία, πιο εντυπωσιακό, 1,2 δισεκατομμύρια θετική επίδραση στην κοινωνική, στη φαρμακευτική δαπάνη ή περίπου 0,12 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και τέλος, στην ίδια την χώρα μας, την πατρίδα μας, έγινε αυτή η μελέτη από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας μόλις πριν από 2 χρόνια, όπου ακολουθήθηκε το ίδιο μοντέλο, επεκταμένο λίγο και να περιλάβει και άλλες και παραμέτρους, και φάνηκε ότι αυτό το 5% που θα μπορούσε να μετατραπεί, και ο υπεύθυνος ήταν συγκεκριμένα ο κύριος Κούβελας στην επιτροπή που μελέτησε τη μετατροπή αυτή, θα μπορούσε να φέρει μέχρι 160 εκατομμύρια, κάτι λιγότερο από 160 εκατομμύρια, ελάφρυνση στη φαρμακευτική δαπάνη της χώρας μας. Τώρα, τι είναι τα οικονομικά ωφέλη από την αυτοφροντίδα? Καταλαβαίνετε, η ανάπτυξη της αγοράς αυτής, πριν απ' όλα, που σημαίνει περισσότερες πωλήσεις των προϊόντων αυτών, θα φέρουν περισσότερα έσοδα στο κράτος. Ευνόητο, φουπουά κλπ. Οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να γίνουν στον χώρο αυτών αφορούν νέα καινοτόμα προϊόντα που μπορούν να έρθουν, να μεγαλώσουν την αγορά. Υπάρχουν εταιρείες στο εξωτερικό, πριν από Φερρυπίν και προσωπική επαφή που είχα και συζήτηση, που λέγανε ότι ναι, να έρθουμε στην Ελλάδα, θέλουμε να έρθουμε. Αλλά πότε θα ανοίξει ο ορίζοντας για τα μη συναγωγραφούμενα φάρμακα? Επομένως, πρόκειται να γίνουν επενδύσεις στη χώρα μας από τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να μπουν στον χώρο της αυτοθεραπείας, της αυτοφροντίδας. Βεβαίως, αυτό συνεπάγεται νέες θέσεις εργασίας καθ' όλη την, θα έλεγα, την αξιακή αλυσίδα των προϊόντων αυτών. Υπόθηκαν πολλά και πριν και θα πούμε και τώρα λίγα ακόμα για την ανάπτυξη που θα έρθουν στα φαρμακεία. Είδατε τι σημαίνει από την ανάλυση της IMS η κερδοφορία versus του τζίρου των προϊόντων συναγραφούμενων και μη συναγραφούμενων. Όσο αναπτύσσεται η αγορά αυτή, στο φαρμακείο σημαίνει περισσότερη δουλειά, περισσότερα έσοδα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Οι αλλαγές στο φαρμακείο δεν αφορούν μόνο την τσέπη του φαρμακοποιού, αφορούν την ίδια το ρόλο του φαρμακοποιού και επιτρέψτε μου αμέσως σε λίγο να το σχολιάσουν. Και φυσικά η αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πώς? Με το να εξοικονομείται χρόνος από τον γιατρό που δουλεύει στο σύστημα υγείας, να ασχοληθεί με σοβαρότερα πράγματα, να επενδυθούν περισσότερα πιθανώς λεφτά στις σοβαρότερες αστόνες και να φεθούν εκείνα που μπορούν να αντιμετωπιστούν απευθείας από τον πολίτη χωρίς την επίσκεψη στο κοινωνικό γιατρείο. Αλλά ας δούμε τους δύο βασικούς παράγοντες και πριν απ' όλα τον βασικό παράγοντα που είναι ο πολίτης ο ίδιος, είτε τον πείτε καταναλωτή ή ασθενή ή πολίτης. Ποια είναι τα ωφέλη versus του κόστους? Έχουμε κόστος και έχουμε και ωφέλη. Τα ωφέλη είναι εύκολα να τα καταλάβουμε. Πριν απ' όλα ανακούφιση των συμπτωμάτων. Βιάζεται, έχει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνος του από τις πληροφορίες που έχει. Παίρνει, ανακουφίζεται γρήγορα. Δεν χάνει χρόνο να πάει στο γιατρό. Δεν πληρώνει την επίσκεψη στο γιατρό, επομένως κοστίζει λιγότερο. Και γιατί όχι, με το να γίνουν όλα αυτά και όπως το δείχνουν οι διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, ενημερώνεται πολύ περισσότερο και καταρτίζεται πάνω στο τι σημαίνει να προλαβαίνει την υγεία του διαβάζοντας σχετικά άρθρα και μορφωνόμενος, επιμορφώμενος. Το κόστος, η αγορά του φαρμάκου. Αυτό που το οποίο κοστίζει στον πολίτη είναι το μόνο κόστος είναι να το αγοράσει. Πρέπει να σας πω ότι πολύ θόρυβος γίνεται και ακούσαμε και προηγουμένως και δικαίως και πολύ σωστά η τσέπη του καταναλωτού, η τσέπη του πολίτου, πώς θα την προστατέψω, να τον κάνουμε να πληρώσει παραπάνω. Ναι, είναι πράγματι έτσι. Πρέπει να σας διερωτώ όμως προσωπικά, δεν ξέρω πόσο αυτό ανταποκρίνεται σε εσάς. Κάνουμε τις ίδιες σκέψεις όταν αυξάνουμε το ψωμί, την τιμή του ψωμιού, την τιμή του τυριού, την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, που αν τα πάρουμε στο καλάθι της νοικοκυράς, το κόστος του φαρμάκου, ετήσιο κόστος του φαρμάκου, είναι τελευταίο στη λίστα όλων που απαρτίζουν. Επομένως μιλάμε, ναι, προστατεύουμε την τσέπη του πολίτη, από 7 δεκάρια θα πάει 1 ευρώ ή 1 και 20 το μη συναγραφούμενο φάρμακο,
Μιλάμε για μια δαπάνη που θα τη χρειαστεί, δεν ξέρω, 30 φορές το χρόνο, αυτές τις 7 δεκάρες. Λοιπόν, επομένως, δεν είναι τόσο δραματικό αυτό που τρομάζουμε, το κόστος του μη συνταγογραφούμενου φαρμάκου. Τι σημαίνει τώρα ωφέλη versus κόστους για την πολιτεία? Βεβαίως, το είπαμε πριν και το αποδείξαμε και με νούμερα. Ελάφρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης. Λιγότερες χαμένες εργατόρες από του δημόσιου υπαλλήλου που δουλεύει στη δημόσια υπηρεσία ή ακόμα και στην ιδιωτική. Το καλό είναι ότι παίρνει από ποιοτικά αποτελέσματα. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το μη συνεργοφούμενο φάρμακο, δεν ανακουφίζεται μόνο, αλλά ανακουφίζεται με ποιοτικό αποτέλεσμα. Είναι η ανακατανομή των πόρων του συστήματος υγείας, εφόσον αποδεσμεύονται ώρες, λεφτά που θα μπορούσαν να χρεωθεί το ΟΠΗ για φάρμακα που θα μπορούσαν να μην απασχολήσουν τον γιατρό. Το κόστος στην πολιτεία, τολμούμε να πούμε κανένα. Θα ήθελα όμως, πριν μπούμε στα τελευταία, τρεις διαφάνειες που αφορούν το φαρμακόπιο, και είναι ο τελευταίος, αν θυμάστε, ο τρίτος πυλώνας του οράματος του συνδέσμου ΕΦΕΚ, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση του συνδέσμου μας, το οποίο σε ό,τι αφορά τα μη συνεργοαφούμενα φάρμακα, πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να χορηγούνται από το χέρι του φαρμακοποιού, από τα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία. Είναι μια κρυστάλλινη, καθαρή θέση, την οποία όχι μονάχα την διατυπώνουμε και την πρεσβεύαμε, αλλά εργαζόμαστε πάνω σε αυτήν. Και ας πούμε δύο λόγια για το ρόλο του φαρμακοποιού, που είναι σημαντικός, είναι ο πρωταγωνιστής μαζί με τον πολίτη στο θέμα της αυτοφροντίδας. Γιατί είναι αυτός σπουδαίος ο ρόλος? Γιατί πριν απ' όλα θα έλεγα είναι το πρώτο σημείο επαφής. Είναι το σημείο πιο πολύ ερχόμαστε σε επαφή με το φαρμακοποιό μας για το θέμα της υγείας παρά με τον γιατρό. Στο γιατρό πάμε όταν τα πράγματα είναι σκούρα. Όταν για τα καθημερινά προβλήματα πάμε στο φαρμακοποιό. Βεβαίως, γιατί παρέχουν συμβουλές. Μας καθοδηγούν, δίνουν οδηγίες για τη σωστή χρήση, για την αποφυγή πιθανώς. Και τους βοηθούν με αυτόν τον τρόπο τους πολίτες και τους καταναλωτές. Είναι πολύ βασικό, γιατί η ασφάλεια του φαρμάκου έχει σε διάφορες έρευνες που έγιναν και πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκαν, είναι μία από τις παραμέτρους που επηρεάζει την απόφαση του πολίτη προκειμένου να διαλέξει το μη συνεργοφούμενο φάρμακο. Και αν χρειαστεί αυτός ο φαρμακοποιός το ρόλο του, μπορεί να παραπέμψει πλέον στο θεράποντα γιατρό. Ποιες είναι οι ευκαιρίες όμως, γιατί υπάρχει ένας διαφορετικός κόσμος τώρα για το φαρμακοποιό, κρίνουμε από ό,τι ήταν παλιότερα. Υπάρχουν νέες απαιτήσεις. Και νομίζω οι απαιτήσεις πριν από όλα είναι ότι ο πολίτης, ο καταναλωτής, ο υποψήφιος ασθενής, ο προβληματισμένος ότι πιθανώς έχει κάποιο πρόβλημα, είναι πολύ καλά ενημερωμένος, συγκριτικά από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Μπαίνει στο ίντερνετ, διαβάζει, ρωτάει. Δεν αρκεί μονάχα η γειτόνισσα στη διπλανό μπαλκόνι θα πει πήρα αυτό και μου είναι καλό κλπ. Το ψάχνει. Διαβάζει τις οδηγίες. Και πρέπει να πω ότι ακριβώς λόγω της οικονομικής κρίσης είναι αλήθεια ότι περισσότερο βάρος έχει πάει σε αυτό το ρόλο του φαρμακοποιού προκειμένου να δώσει τη συμβουλή όταν δεν θα πάει στο γιατρό του. Λοιπόν, αυτές είναι νέες απαιτήσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο μέσα στον οποίο κινείται ο φαρμακοποιός. Αλλά όμως έχει και νέες δυνατότητες. Υπάρχουν νέα καινοτόμα προϊόντα που μπορούν να τον βοηθήσουν να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και επιλογές. Γιατί αυτό επίσης προσφέρει και μια πολύ καλή γκάμα προϊόντων που βοηθάει την μόρφωση του πολίτη για να κάνει τη σωστή επιλογή. Επίσης γίνονται από φορείς, κυρίως από τους κοινωνικούς εταίρους, προγράμματα πολύ χρήσιμα για εκπαιδευτικά πάνω στο πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σωστότερα τον επιστημονικό του ρόλο. Αυτές οι ευκαιρίες αναδείχνουν ακριβώς τον φαρμακοποιό στο νέο ρόλο που πρέπει να παίξει και τον οποίον στον σύνδεσμό μας, τον ΕΦΕΚ, έχουμε ιδιαίτερη προσοχή να του συμπαρασταθούμε για να αναπτυχθεί σε αυτό το σημείο το επιθυμητό. Πρέπει να αναγνωριστούν από το φαρμακοποιό το υψηλό επίπεδο των γνώσεών του και την εκπαίδευσή του. Στην διάβαζα προσφάτως άρθρο που αφορούσε την εκπαίδευση φαρμακοποιών στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που η αυτοφροντίδα αποτελεί θέμα μέσα
θεματολογία εκπαίδευσης των φοιτητών της φαρμακευτικής, που καλύπτει όχι μόνο τις γνώσεις, αναπτύσσει επίσης τις δεξιότητές του για να χειριστεί τον πολίτη που μπαίνει και ρωτάει, και για να τον κάνει ακριβώς να παίξει το σωστό ρόλο στην κοινωνία. Ακριβώς μέσα στο πλαίσιο αυτό των προσπαθειών του συνδέσμου, να μπορέσουμε να προωθήσουμε το πρώτο σκέλος του οράματός μας, που είναι η ενδυνάμωση, η ανάδειξη και η ανάπτυξη της αυτοθεραπείας, στις διάφορες προσπάθειες που καταβάλλουμε, πείσαμε την Πανευρωπαϊκή Οργάνωση τον ερχόμενο χρόνο να κάνει το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που γίνεται ετησίως, να το κάνει στην Αθήνα. Και θα γίνει 31 Μαΐου με 2 Ιουνίου και θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες. Είναι ένα συνέδριο το οποίο κρατάει 2 μέρες, είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Έρχονται επιφανείς εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν συγκεκριμένα, από την ΕΜΑ, τον Πανευρωπαϊκό τον Οργανισμό Φαρμάκων. Αναπτύσσονται θέματα τα οποία αφορούν όχι μονάχα το παρόν, κυρίως το μέλλον, και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προώθηση των σκοπών του συνδέσμου στη χώρα μας. Ευχαριστώ.